Καλημέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα ταξίδι. Σήμερα πάω στην Ουκρανία. Αλλά τώρα πάω πρώτα στην Κρακοβία και μετά θα φτάσω στο Λβίβ στην Ουκρανία, όπου θα μένω σε ένα χωριό το οποίο άκουσα το όνομά του. Πουσταμίτη. Ναι, και εγώ αυτό σκέφτηκα ότι δεν θα μπορούσα να έχουν πιο εφάνταστο όνομα. Γενικά, να έχετε μαζί σας καλύτερα από ένα χρησιμοποιούμενο μπουκαλάκι ώστε να το γεμίζετε και να μην χρειάζεται να πάρετε πλαστικό. Έχει παντού στο αεροδρόμιο μέρη όπου μπορείτε να γεμίζετε το μπουκάλι σας. Αλλιώς στην τουαλέτα, αυτό που κάνουμε σε πολλά μέρη, δεν είναι κακό το νερό της τουαλέτας, γιατί πολλοί αυτό σκέφτονται. Είναι βρύσες, νυχτήρες όπως όλοι οι άλλοι, οπότε το πάντα το γεμίζετε. Και όλα ωραία, όλα όμορφα. Εντάξει, έχει αρχίσει ήδη και γίνεται παραγωγική ημέρα, γιατί κάτσα και έκανα κάποια δουλειά που είχα για social media. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί θα αναλάβω και το creative κομμάτι και όλα αυτά τα ωραία φωτογραφίες, sponsorships που λατρεύω τα sponsorships. Και αυτό σας το λέω και για να σας εμπνεύσω να δουλεύετε στο αεροδρόμιο, αλλά και για να σας εμπνεύσω σε περίπτωση που κάποιος θέλει κάποια βοήθεια. Είμαι εδώ να σας αναλάβω. Μπορείτε πλέον να μου το πείτε. Και να σας δείξω μία κούπα που πήρα. Πήρα αυτή την κούπα γιατί θα κάνουμε ανταλλαγή στην Ουκρανία με τα παιδιά και στην ουσία ο καθένας θα παίρνει μια κουβή χώρα του, θα κάνουμε μια ανταλλαγή. Ελπίζω να μου τύχουν ωραίες κούπες. Α, και ένα ακόμα live hack που ανακάλυψα τελευταία είναι ότι άμα θέλεις να πάρεις παραπάνω πράγματα στη πτήση, ακόμα και στη Ryanair και σε όλες, απλά όραση π.χ. ένα νερό από το duty free, πάρε μια σακούλα και εκεί μπορείς να βάλεις παραπάνω πράγματα και δεν σου λέει κανείς τίποτα. Δοκιμασμένο. Μπορείτε να πάρετε και δύο σακούλες, αλλά εγώ δεν έχω πάρει δύο, δεν έχω χρειαστεί τόσο πολλά πράγματα. Και δεν θέλω και να το ρισκάρω, γιατί αν είναι μια σακούλα και μου πούνε κάτι, άντε τη βάζεις κάπως τα πράγματα. Αν είναι δύο, δύσκολο. Μόλις έφτασα, θα σας κάνω λίγο house tour στο δωμάτιό μου. Αρχίζουμε με την τουαλέτα που είναι το πιο σημαντικό δωμάτιο, το οποίο δείχνει κατά πόσο ένα μέρος είναι καθαρό ή όχι. Όπως λέτε, δεν έχει σαπούνι. Και έχει υποτίθεται αυτό για σαπούνι, δεν έχει τίποτα. Έχω φέρει κάποια φρόλουτρα και τα λοιπά, ευτυχώς, γιατί δεν είχα πολλές expectations. Αυτή είμαι εγώ. Ωραία. Η θέα είναι τάξη. Κάποιοι θα κολυμπάνε το πρωί στη λίμνη και εγώ προσφέρθηκα. Τώρα δεν ξέρω. Είμαι λίγο φρικαρισμένη. Έχω πάθει το πολιτισμικό σοκ που λέμε. Και δεν ξέρω κατά πόσο θέλω να κολυμπήσω εδώ πέρα. Επίσης είπαν ότι έχει πολλά κουνούπια και εγώ ήδη έχω προβλήματα με τα κουνούπια και τις εμπήματα. Και ναι, που λέτε, ψυχαλίζει τώρα. Ιούλιο μήνα. Τέλειο. Λοιπόν. Εδώ είναι τα πράγματα που μόλις τα άφησα. Ευτυχώς δεν έχει έρθει η άλλη κοπέλα, οπότε θα ράξω λίγο. Θα βρεθούμε στο βραδινό όλοι, σε κάνα τρίωρο. Δεν έχω expectations. Εδώ κοιμόμαστε. Γενικά δεν μου βγάζει το πιο καθαρό στον κόσμο. Μυρίζει κάπως όλος ο χώρος. Μυρίζει τσίκνα. Κάπως έτσι μύριζαν και διάφορες πολυκατοικίες στην Αγγλία, όπως η πολυκατοικία στην οποία έμεινε η Γεωργία. Γεια σου Γεωργία, κάπως έτσι μυρίζει το μέρος. Και γι' αυτό ήμουν πολύ τέλεια στην Ισπανία. Καμία σχέση το πως ήμασταν στην Ισπανία με εδώ πέρα. Θα μένω με μία Ρωσίδα νομίζω. Αχ, ελπίζω να είσαι παθητική. Δεν έχω όρεξη αλλιώς. Γενικά, ενώ συνήθως προτιμούν να μας βάζουν σε mixed εθνικότητες για να γνωριζόμαστε, το προτιμώ κάποιες φορές. Άλλες φορές προτιμώ να είμαι με Έλληνες. Δεν ξέρω, περιμένω πραγματικά να έρθουν οι Έλληνες, να αρχίσουμε να κράζουμε και να κοτσομπολεύουμε. Γιατί έχω πάθει το culture shock και θέλω να μιλήσω με κάποιον. Και τα δύο άτομα που γνώρισα τώρα είναι μία από την Ουκρανία και μία από τη Ρωσία, οπότε δεν μπορούν να με καταλάβουν τόσο. Αλλά είμαι λίγο σοκαρισμένη, έχω πολύ λίγα expectations, γιατί δεν ξέρω, όταν άκουσα Ουκρανία ήμουν σε φάση ωραία, θέλω να πάω, θέλω να τη δω. Αλλά πιστεύω ότι οι άνθρωποι είναι κάπως πιο εχθρική, το οποίο το είδα και στον έλεγχο διαβατηρίων. Αλλά έρχομαι προκατηλημένη, το λέω, και θέλω να αλλάξει αυτό. Όπως που άλλαξε, γιατί η κοπέλα την Ουκρανία που γνώρισε είναι τέλεια. Αλλά είμαι ακόμη προκατηλημένη στο πώς θα είναι η διοργάνωση εδώ πέρα, πώς θα είναι η καθαριότητα. Και η αλήθεια είναι πως είχα πολλά expectation. Νόμιζα ότι θα ήμασταν σε ένα τέλειο μέρος. Έτσι, με ξύλα γύρω-γύρω και καθαρά σκεπάσματα και μυρωδάτα, καμία σχέση. Οπότε ξενέρωσα ήδη, γιατί πίστευα τουλάχιστον τον Πέρος να ήταν απνευμό, να ήταν ωραίο. Ειδικά με το θέμα διατροφής δεν ξέρω τι θα κάνω. Πήρα δύο σπανακόπιτες από ένα σούπερ μάρκετ και μία μιλόπιτα και μαντέψτε, στη σπανακόπιτα είχε αυγό. Ναι, αλλά δυστυχώς ευτυχώς είμαι από αυτούς τους vegan που δεν θα την πετάξουν επειδή έχει αυγό.
Με σπάσει, εντάξει, δεν θα κάνω το παιδάκι. Είμαι πολύ κατά του food waste, οπότε θα τη φάω. Απλά δεν θα ξαναπάρω. Και ξενέρωσα. Ακόμα και κάτι μπρουσκέτες που ήθελα να πάρω είχαν όλες γάλα. Για ποιο λόγο οι μπρουσκέτες να έχουν γάλα? Τέλος πάντων, είμαι τώρα λίγο κάπως. Θα κάτσω λίγο να λιώσω, να φάω, να δω YouTube. Και σας ελπίσουμε για το καλύτερο. Τα λέμε σε λίγο. Καλημέρα. Σήμερα αποφάσισα να θυσιάσω μια μισή ώρα ύπνο για να πάω να κάνω yoga στην παραλία που είναι λίμνη με άμμο παραλίας. Και δεν ξέρω κατά πόσο ήταν καλή ιδέα, αλλά σκέφτηκα πότε δεν ξανά έχω την ευκαιρία να το κάνω αυτό, οπότε πάω. Ελπίζω να είναι ωραία. Ελπίζω να μπορέσω να σας δείξω κάπου, γιατί δεν έχω μαζί μου τρίποδο. Και άμα δεν έχει κάπου να βάλω την κάμερα, δεν θα μπορέσω να σας δείξω. Ελάτε όμως μαζί μου, παρόλα αυτά. I don't think they have started yet, so we can easily... Okay. Oops. Τράβηξα ξανά χθες γιατί είμαι λίγο θυμωμένη, έως πολύ, έως, δεν ξέρω, ένα mental breakdown το πήγαινα να το πάθω, έτσι η διάθεσή μου έπεσε μπαμ, που ήταν πεσμένη από τη δεύτερη μέρα, αλλά ξανά έπεσε. Δεν μπορούν να είναι όλα τα προγράμματα τέλεια, έτσι είναι αυτό. Μ' αρέσει που έτσι κάνουμε blog και το προηγούμενο και αυτό το πρόγραμμα, ώστε να δείτε ότι δεν είμαι πάντα στη τρελή χαρά. Και αυτή είναι μια απόδειξη ότι δεν λέω ψέματα, γιατί τώρα φαίνεται ότι δεν είμαι εντάξει. Και ναι, φτάνω τέλος πάντων, βλέπω την αγκουροντομάτα και τους λέω δεν είχατε πει βρώμη. Που και πάλι σκέτη βρώμη δεν είναι ότι καλύτερο, αλλά αυτό να διευκολύνω τους ανθρώπους, μην είμαι δύσκολη και όλα αυτά. Και μου λένε, α ναι, τελικά υπήρχε συνεννοησία, δεν έκανα βρώμη. Εγώ έφαγα τη σαλατούλα μου. Είχα ψυχραιμία, προσπάθησα να τηρήσω ψυχραιμία, γιατί συγγνώμη, κοιμήθηκα λιγότερο. Ξύπνησα, πήγα για κάνα τη γιόγκα μέσα στη θάλασσα, ας πούμε. Δεν ξέρω, συγχυστικά. Ευτυχώς σπίτι είχα κάποια καρκεράκια, έφαγα εκεί του σκασμού, αυτό το emotional eating που τρώω σαν γαϊδούρι και στάνιαρα. Και τέλος πάντων, γενικά οι μερίδες είναι λιλιπούτιες, αλλά δεν ξέρω πώς. Περισσεύουν συνήθως κάποιες και παίρνω και δεύτερη, αλλά ελπίζω να περισσεύουν όντως και να μην παίρνω αλλού τη μερίδα. Και κάπως έτσι την παλεύω. Γιατί εντάξει, οι υπόλοιποι τρώνε σνακ στο ενδιάμεσο. Εγώ, παιδιά, δεν μπορώ να φάω σνακ, γιατί όλα είναι με σοκολάτα, με γάλα, με κάτι και δεν μπορώ. Οπότε. Θα σας φάω το βραδινό και το μεσημεριανό, γιατί εσείς μπορείτε να φάτε με τα δεκατιανά και τα λοιπά. Εγώ δεν μπορώ να φάω. Το βραδινό λοιπόν, πάμε να φάμε. Και τι μας φέρνουν, παιδιά? Δύο μανιτάρια, τόση πιπεριά, δύο κομματάκια στο πιάτο και δύο στρογγυλάκια από μελιτζάνα. Λέω, με τρολάρουν τώρα. Και μία από την ελληνική ομάδα τους ψιλοέκραξε. Έκραξε. Και αυτοί τα στεναχωρηθήκαν και τα λοιπά. Και σήμερα έχουμε μεγαλύτερες μερίδες. Αλλά παιδιά μου βάλανε βούτυρο στο ρύζι. Δηλαδή για το Θεό σας. Δηλαδή αν είχα δυσανεξία στη λακτόζη τι? Επειδή ξέρω εγώ είμαι vegan σε φάση, α, δεν μας νοιάζει. Αλλά άμα είχα δυσανεξία θα ξερνούσα και θα τους έκανα μήνυση και αν πάθανα κάτι και πήγαινα στο νοσοκομείο. Είμαι vegan όχι για λόγους υγείας, οπότε μπορώ να κάνω κάποια τέτοια πράγματα, αλλά δεν μ' αρέσει. Δηλαδή, σου λέω ότι εγώ δεν θέλω να φάω ζωικό προϊόν. Για ποιο λόγο πρέπει να με αναγκάσει να φάω? Δεν θα συγχυστώ και γι' αυτό. Αλλά γενικά αυτό σπάζομαι που όλη την ώρα μας λένε εντάξει, κάντε λίγο υπομονή, γιατί γενικά εδώ δεν ξέρουν τι είναι να είσαι vegan κτλ. Συγγνώμη, φίλε μου. Τόσο δύσκολο να μου κάνεις το side dish, το ρύζι, ξέρω εγώ με τα λαχανικά. Δεν σου πάω να μου κάνεις vegan pancakes, να μου κάνεις vegan κρέας, να μου κάνεις τόφου. Δεν ξέρω γιατί τόσο υπερβολικό το θεωρούν όλοι. Και με το που τους λες ότι α, δεν μπορώ να φάω κρέας, πεθαίνουν. Λες και τους είπες δεν ξέρω εγώ τι. Τέλος πάντων, προσπαθώ γενικά να κρατάω την ψυχική μου ηρεμία. Σήμερα είχα μια μισή ώρα κενό μετά το φαγητό. Λέω, ωραία, θα δω κανένα βιντεάκι YouTube, θα χαλαρώσω, θα απλώσω την κορμάρα μου στο κρεβάτι. Αλλά όχι. Σε λίγο θα γυρίσω βίντεο με μια κοπέλα από εδώ πέρα. Η αλήθεια είναι πως θέλω τόσο πολύ να κοιμηθώ. Ή να αράξω απλά, αλλά μ' αρέσει να κάνω βίντεο στο YouTube, οπότε έχω μια βλεφαρίδα εδώ πέρα όπως βλέπετε, η οποία δεν έχει βγει
Και γενικά δεν έχω βλεφαρίδες. Μου έχουν πέσει όλες επειδή είχα βάλει βλεφαρίδες σε μια κοπέλα. Γενικά όταν βάζεις βλεφαρίδες σου πέφτουν μετά όλες. Κάποιες υποτίθεται κοπέλα σου λένε ότι όχι, εγώ σας βάζω πολύ καλά, δεν σου πέφτει καμία. Δεν ξέρω τι να πιστέψω. Αλλά πάω να πλύνω τα δοντάκια μου με την απέσια πλαστική οδοντοβουρτσά μου. Αλλά το γλυκούλικο οδοντοκρεμάκι μου, που είναι αυτό, είναι φοβικό, αλλά είναι οργάνικο και έχει γεύση μανταρίνι. Δείρε παιδιά, Δες. We have problem, wait. Το γκούλα σου βάλω, όχι. Όχι, ρε. Have to ask a lady if she would like with you dance, okay? Would you like to dance? It's like you say smin prosit. It means like may I? Smin prosit. So, you took the lady in the center of the party. And polka is like really simple. Yeah. You are doing like one and two, and then one and two, and you can turn around like one and two and one and two, one and two, and one and two. Okay. Really easy, guys. Αλλά αυτή έτσι κάνει νεκρή, ρε. Έχεις να σχολιάσεις κάτι. Από στα παιδιά αυτά τα, εδώ πέρα τα δύο που βλέπετε είναι πάρα πολύ ζόρικα, παιδιά. Πολύ ζόρικα, παιδιά. Καλημέρα από το Λπίτι της Ουκρανίας. Είμαι εδώ, διστάζω και κάνουμε μια δράση που ρωτάμε κάποια άτομα αν έχουν ακούσει ένα fake news που έγραψα. Γράψαμε, βασικά έγραψα. Και κατά πόσο ξέρουν τι είναι το fake news, τα hoaxes και κατά πόσο διασταυρώνουν τις πληροφορίες που λαμβάνουν στα ειδησιογραφικά site. Προφανώς οι περισσότεροι λένε όχι. Κάποιοι λένε ναι, αλλά δεν τους πιστεύω. Και μετά θα έχουμε ευτυχώς ελεύθερη ώρα να δούμε το μέρος. Εδώ είμαστε σε ένα συντριβάνι που είναι έτσι cute. Ξεπερδέψαμε με την άσκηση, οπότε θα πάμε να νηστίσουμε κάποιο καφέ εδώ πέρα. Είμαστε δίπλα σε μια εκκλησία και έχει πάρα πολύ κόσμο που μπαίνει και okay, μια καθημερινή είναι, δεν νομίζω να έχει κάποια γιορτή, αλλά είναι ενδιαφέρον. Λίγες ώρες μετά, δεν έκανα τίποτα από αυτά που έλεγα πως θα κάνω. Θα πηγαίναμε να βρούμε τα άλλα τα παιδιά, αλλά δεν τους βρήκαμε ποτέ. Τους περιμέναμε, είμαι στον ήλιο από εδώ από εκεί. Δεν τους βρήκαμε ποτέ γιατί δεν είχαν wifi. Και γενικά δεν ήταν συνεννοήσιμοι. Οπότε μετά, επειδή ο καθένας θέλει να κάνει κάτι διαφορετικό, οριστικά με τον Παναγιώτη. Και φτάσαμε στο ότι ούτε εγώ μόνη μου έκανα αυτά που ήθελα να κάνω. Γενικά δεν ήξερα τι θέλω να κάνω. Επειδή είμαι άϊπνη κάπως, είμαι κουρασμένη. Δεν έχω όρεξη να εξερευνήσω μια πόλη. Δεν είμαι στο mood αυτό. Οπότε δεν το έκανα. Περπάτησα λίγο, πέρασα από ένα μαγαζί που ήθελα να πάω να φάω. Αλλά δεν πεινάω ακόμη, οπότε θα πάω πιο μετά. Και μετά απλά σάπισα σε ένα παρκάκι. Αλλά well deserved, much deserved.
γιατί το χρειαζόμουν. Παιδιά, έχω πάρα πολλές μέρες να είμαι σπίτι μου, απλά να σαπίσω και να έχω προσωπικό χώρο και χρόνο. Το χρειαζόμουν. Αυτά. Εννοείται πως δεν το ευχαριστήθηκα τόσο γιατί ένιωθα ενοχές και μου έλεγε ο εαυτός μου, ρε, εσύ είσαι σε μια πόλη και κάθεσαι σε ένα πάρκο και βλέπεις βίντεο. Αλλά παιδιά, το χρειαζόμουν. Το χρειάζομαι βασικά ακόμα γιατί δεν έχω τον προσωπικό χώρο που θέλω και χρειάζομαι σαν Miriam. Και ναι, γενικά αυτό το λέω γιατί δεν μ' άρεσε να ριζιλεύομαι λέγοντας ότι α, είμαι τόσο ξεφτύλα που ήμουν σε μια πόλη διακοπές που μόνο μια μέρα ξέρω εγώ. Και αντί να την εξερευνήσω, να κάνω βόλτες, καθόμουν και ήμουν με το κινητό. Αλλά θα σας το λέω για να ξέρετε ότι πολλές φορές εννοείται πως θέλουμε τον χώρο μας και είναι πολύ ok, πολύ σωστό να φεύγουμε από εκεί που είμαστε, να αλλάζουμε τα σχέδιά μας, να μην κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Τελικά το δρομάκι που ανεβαίνω δεν οδηγεί κάπου ωραία, οπότε κατεβαίνω. Oh, και ένα cute graffiti. Και οπότε να πω πως πριν είδα κάπου τον ζεστικό σύμβολο στο πάρκο που ήμουν και ok, φρίκαρα λίγο. Ο κόσμος είναι με καλοκαιρινά, εγώ πήγα κρυώνω, έχει 17 βαθμούς και επειδή ψήλω, όχι αρρώστησα, αλλά δεν είναι και στα καλύτερα του οργανισμός μου, κρυώνω πάρα πολύ. Πάντως γενικά τώρα που ψιλοτελειώνει αυτό το ταξίδι, μπορώ να πω πως μου άρεσε γιατί έμαθα πολλά για λόγους που δεν ήξερα και δεν μπορώ να τα εξηγήσω με λόγια ότι έμαθα αυτό, έμαθα το άλλο. Απλά συνειδητοποίησα γενικά ότι χώρες όπως Πολωνία, Ρωσία, βασικά δεν ήταν η Πολωνία τι λέω, χώρες όπως η Ρωσία, Ουκρανία, Τσεχία κτλ. Δεν έχουν σχεδόν καθόλου μη λευκούς ανθρώπους. Επίσης είδαμε ότι το 57% της Ουκρανίας βλέπει τηλεόραση. Όχι. Μισό. Μάθαμε ότι το 57% δεν έχει ίντερνετ, ότι το 96% νομίζω έχει, βλέπει τηλεόραση. Ενώ είναι κάπως διαφορετική από εμάς και είναι ωραία με αυτά τα προγράμματα γιατί έρχεσαι σε επαφή με λαούς και βλέπεις διαφορετικές κουλτούρες και δεν εξηγούνται αυτά, δεν μπορώ να σου πω ότι τα δεν κάνω αυτό, τα δεν κάνω το άλλο. Αλλά γενικά είναι έτσι πολύ ευχάριστο γιατί δεν ξέρω. Βλέπεις πώς είναι, ξέρω εγώ, οι Γεωργιανοί, πώς είναι οι χωροί τους, πώς είναι όλα αυτά. Προφανώς γιατί κάνουμε βραδιές που ο καθένας δείχνει τη χώρα του. Εντάξει, εμείς δείξαμε τέλεια τη χώρα μας με το να μην κάνουμε σχεδόν τίποτα γιατί οι κλασικοί Έλληνες που δεν κάναμε πολλά. Αλλά ναι, δεν ξέρω, είναι πολύ σημαντικό και το ξαναλέω ότι πρέπει όλοι να συμμετέχετε σε τέτοια προγράμματα. Σας βοηθάνε πάρα πολύ. Αλλάζετε σαν άνθρωποι. Δεν ξέρω, είναι έτσι ευχάριστο. Όσο ξέρω ότι και να πάμε τα παιδιά, μετά νιώθω που δεν είχα έρθει πριν γιατί είναι πολύ ωραία, αλλά ήθελα να πάρω το χώρο μου. Και τώρα είναι η φάση που βγάζουμε φωτογραφίες όπως βλέπετε. Έπαιξε και εγώ λίγο τους φίλους μου, τώρα πρίζουν άλλοι άλλους. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το χώρο τώρα που έχει έτσι πάει να πέσει και είναι η ατμόσφαιρα τόσο ωραία. Δεν ξέρω πώς πω. Δεν ξέρω τι αμαρτίες πληρώνω, αλλά έπρεπε να ανέβω εδώ πάνω, γιατί δεν είναι η θέση μου. Και ευτυχώς το προηγούμενο τρένο δεν ήμουν πάνω, ήμουν κάτω, οπότε
Δεν άπλωσα καν τα σεντόνια κτλ. Κάτσε εκεί μαζεμένη στη φυσούλα μου, κοιμήθηκα έτσι προς τα πίσω, προς τα δεξιά, προς τα αριστερά, άλλαξαν πολλές στάσεις. Τώρα όμως ενώ έψαχνα τη θέση μου και πήγαινα να πάω σε άλλο βαγόνι, ήρθε ένας κυριούλης και κάτι μου είπε στα ουκρανικά, ρωσικά κτλ. Και μου έδειχνε από εδώ και λέω, α, οκ. Εν τω μεταξύ ρώτησα κάποιον υπάλληλο αν μιλάει αγγλικά και τότε το άκουσα να με κοροϊδεύει και να λέει στον άλλον κάτι μου, do you speak English, χαχαχα. Και είμαι σε φάση, παιδιά, θέλω βοήθεια και εσείς γελάτε. Και τέλος πάντων μου έδωσε τα σεντόνια και τις πετσέτες κτλ. Μου έδειξε ότι πρέπει να ανέβω εδώ και τώρα είμαι πάνω. Εντάξει, πιστεύω είναι πολύ ωραία εμπειρία, νιώθω έτσι περίεργα. Σκαρφάλωσα πάνω στο τραπέζι να τα σκεφτείτε, δεν γινόταν αλλιώς. Ανέβασα και τα πράγματά μου. Άφησα τα παπούτσια μου εδώ κάτω, όχι να φαίνονται. Και είναι στην ουσία σου παρέχουν ένα τέτοιο στρώμα και βάζω πάνω το σεντόνι για να είναι καθαρό. Ελπίζω να το πλένουν συχνά, εδώ έχει κουβέρτες. Και αυτό είναι το κρεβατάκι μου. Με το σεντονάκι μου που δεν θα χρησιμοποιήσω γιατί δεν κρυώνω, το βάζω εδώ. Ούτε την πετσετούλα θα χρησιμοποιήσω. Ένα wifi μου λείπει και θα ήμουν μια χαρά, αλλά δεν έχω ούτε megabytes ούτε wifi. Βαριέμαι. Για να σας εξηγήσω γενικά τη φάση, σήμερα από τις 10 το πρωί είμαι στην πόλη, στο Λβίβ. Από εκεί πήρα τρένο για το χωριό που είμαι τώρα και τώρα που είναι 9.30 το βράδυ παίρνω τρένο για το Κίεβο και στο Κίεβο πρέπει να πάρω Uber για το αεροδρόμιο. Δεν έχω όμως ίντερνετ και το Uber δεν δουλεύει χωρίς ίντερνετ και ελπίζω να έχει ο σταθμός του τρένου, αλλιώς δεν ξέρω τι θα κάνω, το ταξί δεν ξέρω πώς θα κάνει, ήταν ακριβό λογικά και fuck my life.